Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιλογές. Είμαστε έτοιμοι για την δημοπράτηση του έργου για τη γέφυρα του Τσέλιου, καθώς απομένει η έγκριση της χρηματοδότησης ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, είπε ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Νυχτοπάτης, μιλώντας στην Αναστασία Χαβαλέ, ενώ ανακοίνωσε ότι ήδη ξεκίνησαν μελέτες για την γέφυρα της Υγείας, που εξυπηρετεί με δυσκολία καθημερινά εκατοντάδες μαθητές. Υπάρχει μελέτη και το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για τη γέφυρα της Υγείας. Μια γέφυρα που με δυσκολία εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες μαθητές 4 σχολείων. Αυτό αποκάλυψε μιλώντας στην εκπομπή κάθε μεσημέρι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Νυχτοπάτης. Κύριε Νυχτοπάτη, να θέσω υπόψη σας και ένα άλλο ζήτημα τώρα που είπατε για το σχολείο και τους δρόμους εκεί γύρω. Πολλά παιδιά εκεί στη γέφυρα αντιμετωπίζουν θέματα και οι οδηγοί βέβαια, γιατί είναι πολύ στενός ο δρόμος και όταν πηγαίνουν και στο σχολείο και όταν επιστρέφουν και είναι πολλά σχολεία, είναι πολλοί μαθητές που διακινούνται καθημερινά. Δεν υπάρχει πρόσβαση, δεν υπάρχει ένας διάδρομος, δεν υπάρχει ένας δρόμος πεζών. Τι θα γίνει? Και έχετε σκεφτεί κάτι γι' αυτό? Για τους πεζούς υπάρχει ένας λόγος. Καταρχάς, τώρα ξεκίνησε η μελέτη για τις δύο πεζογέφυρες. Είναι πολύ στενό εκείνο το ναι, σημείο, καταλαβαίνετε ποιο λέω. Πριν τη γέφυρα. Εκεί καταρχάς πρέπει να γίνει καινούργια γέφυρα. Το πρόβλημα έχει φτάσει στον αρμόδιο αντιδήμαρχο και όπως εξήγησε, αναμένεται να προχωρήσουν στην ανάθεση του έργου αφού ολοκληρωθούν οι συμπληρωματικές μελέτες που απαιτούνται. Η επόμενη γέφυρα που πρέπει να γίνει, για την οποία επίσης υπάρχει μελέτη, αλλά πρέπει να γίνουν οι συμπληρωματικές μελέτες, είναι αυτή. Αυτό θα κάνει ο Δήμος σε λίγο καιρό. Θα προχωρήσουμε τη μελέτη, τις υπόλοιπες μελέτες για εκείνη τη γέφυρα που λέτε. Και επαναλαμβάνω ότι τώρα ξεκίνησαν και οι μελέτες για τις δύο πεζογέφυρες. Μία στο κολυμπητήριο απέναντι και μία στην περιοχή της Υγείας, λίγο πιο βόρεια από την πλευρά, από την γέφυρα που λέτε εκεί. Παράλληλα, όλα είναι έτοιμα για να γίνει η δημοπράτηση του έργου για τη γέφυρα του Τσέλιου. Αυτό που μένει είναι η έγκριση της χρηματοδότησης ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να προκύψει το επόμενο τρίμηνο. Θυμίζω με την ευκαιρία ότι πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες για τη γέφυρα του Τσέλιου. Και μόλις βρούμε τη χρηματοδότηση, εγκριθεί η χρηματοδότηση, θα προχωρήσουμε. Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες. Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες μελέτες και εγκρίσεις. Ναι. Είμαστε έτοιμοι με το που θα εγκριθεί η χρηματοδότηση, είναι περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, να γίνει η δημοπράτηση του έργου. Πότε το βλέπετε αυτό να γίνει? Μια γέφυρα. Νομίζω ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο θα μπορέσουμε να το έχουμε αυτό. Όχι να έχουμε το έργο, να ξεκινήσει η δημοπράτηση του έργου. Συνεχίζονται τα αγροτοδικεία σύμφωνα με τους συνδικαλιστές. Παράλληλα, θετικές θεωρούνται και οι εξαγγελίες του αναπληρωτή Υπουργού Θόδωρου Σκυλακάκη για τη μείωση φορολογίας εισοδήματος των αγροτών, σύμφωνα με την εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και την Ελένη Μωραϊτη. Συνεχίζονται τα αγροτοδικεία, όπου βασικά αιτήματα διεκδικήσεις γενικότερα είναι η θέσπιση κατώτερων εγγυημένων τιμών για τα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα, η άμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων κατά την παράδοσή τους, η μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο, η μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 50%, η κατάργηση του ΦΠΑ σε αγροτικά μέσα και εφόδια, ζωοτροφές, τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης και υπηρεσίες, καθώς και η κατάργηση των χαρατσιών. Μιλώντας στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και στην Ελένη Μωραϊτη, ο αγροτοσυνδικαλιστής κ. Γιώργος Κασάπογλου μίλησε για τα αγροτοδικεία αλλά και για τις εξαγγελίες σχετικά με τη μείωση στη φορολογία εισοδήματος αν κάποιος αγρότης ανήκει σε κάποια ομάδα ή συνεταιρισμό ή αν έχει συμβολιακή γεωργία. Δεν θύμωσε κανένας, δεν πειράξαμε κανέναν, δεν παρακολουθήσαμε κανένας την κίνηση. Μάλιστα, είπαμε εκεί το 19 ότι ρε παιδιά, είναι καιρό οικονομικής κρίσης, είναι άδικο εμείς να φωνάζουμε για 5 φράγκα και να στηρούμε τα 10 του εργαζόμενου που θέλει να πάει λίγο παραπάνω. Έτσι, ναι. Με αυτό σαν σκεπτικό, ένα κοινωνικό θέμα, καθίσαμε στην άκρη του δρόμου. Από αυτά φάγαμε τις μηνύσεις. Θα το ζήσουμε την Πέμπτη. Και πιθανότατα θα είστε εκεί με το κανάλι σας για να μας καλύψετε. Ναι. Όσοι λοιπόν, ξεκάθαρα, όσοι λοιπόν είναι σε ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμένοι σε όποιο συνεταιριστικό σχήμα, να το πούμε γενικώς, γενικά, για να συμπεριλάβουμε, για να μην παρεξηγηθούμε, στο όποιο συνεταιριστικό σχήμα, λοιπόν, ή έχουν συμβολιακή γεωργία και κατά μόνας, για σύμβαση δηλαδή, όπως όλοι είχαμε συμβάσεις μέχρι πέρυσι, πολλοί δεν κάναμε συμβάσεις. Και όποιοι λοιπόν έχουν συμβουλιακή γεωργία, την όποια σύμβαση δηλαδή, για να γίνουμε κατανοητό, ή ανήκουν στον όποιον συνεταιρισμό, ομάδα παραγωγών, γενικότερα συνεταιρισμένος αγροτής, και επειδή σας άκουσα πιο μπροστά, να μιλάτε για τι είπατε, όχι ενεργούς, μια άλλη λέξη χρησιμοποιήσατε. Επαγγελματίες αγρότες.
επαγγελματίας. Λοιπόν, για τον όποιον αγρότη, ειδικού και κανονικού καθεστώτος, είναι ξεκάθαρο που σας λέω. Δηλαδή, και ένας που είναι του ειδικού καθεστώτος, ναι, και αυτός θα έχει αυτό το μέτρο. Α, μας λέτε, συμπληρώνεται, ναι, ακόμη κάτι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δηλαδή, και τώρα να μην το πάμε στα μαθηματικά, γιατί τον μαθηματικό τύπο εγώ τον ξέρω, αλλά δεν μπορώ να τον μεταφέρω τώρα προφορικά. Τι εννοείται? Να παρεξηγηθώ κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το ποσό, αν δηλαδή η προλογία της Ελένης Μορέιτη ήταν 5.000, ναι, για αυτούς εδώ πέρα, αφού πάρουν τα χρήματα τη σύμβαση και τα λοιπά, και τα ποσά τα οποία προκύπτουν, φαίνονται δηλαδή στο έτος που πιάνει και τη χρονιά του 22, μας είπε. Μπράβο, έτσι λοιπόν. Λοιπόν, τότε και ο φόρος που προκύπτει, αφού συμπληρώσουν όλα τα χαρτιά έχουν στα χέρια τους και τα υποβάλλουν, θα έχουν έκπτωση 50% στον αναλογούμενο φόρο. Τελεία και πάλα. Πανελλαδική 24ωρη απεργία των εργαζομένων στους Δήμους πραγματοποιήθηκε σήμερα για τον θάνατο 45χρονης καθαρίστριας εν ώρα υπηρεσίας στο Ξυλόκαστρο. Περισσότερα για την απεργία μίλησε στο Επιλογές ο πρόεδρος των εργαζομένων του Νομού Σερών, ο κ. Μιλτιάδης Πανάγος. Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία προχώρησε από ΕΟΤΑ και το θάνατο της 45χρονης καθαρίστριας εν ώρα εργασίας στο Ξυλόκαστρο. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την ΠΟΕΟΤΑ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΟΕΟΤΑ αποφάσισε την διεξαγωγή 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την 3η 17 Ιανουαρίου 2023 και καλεί τους εργαζομένους όλων των Δήμων της χώρας να λάβουν μέρος αγωνιστικά και δυναμικά προκειμένου να καταδικάσουν αφενός την άκρος κίνδυνη απαξίωση των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης από την κυβέρνηση για τους αιρετούς και αφετέρου την εγκληματική αδιαφορία στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την αποφυγή των εργατικών ατυχημάτων και την απώλεια ανθρώπινων ζώων. Υπενθυμίζεται πως η γυναίκα έχασε τη ζωή της σε εργατικό ατύχημα στο 43ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Κορίνθου Πατρών στην περιοχή κάτω Πιτσά με αποτέλεσμα να τη συνθλίψει. Αξίζει να επισημάνουμε πως η πρόσληψη της άτυχης γυναίκας από την υπηρεσία του Δήμου φαίνεται να έγινε ύστερα από το θάνατό της, καθώς όπως φαίνεται μέσα από τη διάβγεια η πρόσληψη αναρτήθηκε στις 9 Ιανουαρίου μαζί με άλλες 4 συμβάσεις υπαλλήλων καθαριότητας. Το Συνδικαλιστικό Σωματείο των Εργαζομένων σε τοπική αυτοδιοίκηση ανέφερε ότι τόσο η άτυπη γυναίκα όσο και ο οδηγός του απορριμματοφόρου εργαζόταν στο Δήμο Ξυλοκάστρο ανασφάλιστη. Περισσότερο για την απεργία μίλησε στην Κάμερα του Επιλογές ο πρόεδρος των εργαζομένων ΟΤΑΝ Μουσερών, κ. Μιλτιάδης Πανάγος. Σήμερα προκηρύχθηκε μία 24ωρη πανελλήνια απεργία. Όλοι οι εργαζόμενοι στο ΣΟΤΑ διαμαρτυρόμενοι για το τροχαίο και δυστυχώς γεγονός, κακό γεγονός το οποίο συνέβη στο Ξυλόκαστρο με αυτή τη συνάδελφο την οποία πλέον όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη και πώς συνέβη, διαμαρτυρόμενοι στο θέμα της υγιεινής και της ασφάλειας. Διαμαρτυρόμαστε απέναντι στα Υπουργεία, απέναντι στην ίδια την κυβέρνηση, απέναντι στους Δημάρχους, για να μπορέσουν να πραγματικά κάποια στιγμή να αρχίσουμε για το θέμα της υγιεινής και της ασφάλειας να λειτουργήσουν όλοι οι Δήμοι και όλοι οι εργαζόμενοι έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσουμε. Σήμερα είπαμε ότι θα κάνουμε μια 24ωρη απεργία η οποία θα είναι και προς τιμήν αυτών των οποίων φύγανε, γιατί συνέβησαν και άλλα γεγονότα και άλλα ατυχήματα, δεν ήταν το μοναδικό, και συγχρόνως να προειδοποιήσουμε και τους ίδιους τους συναδέλφους ότι πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες ασφάλειας και όλους τους κανόνες υγιεινής. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να χρησιμοποιούμε όλοι τα ίδια ατομικής προστασίας και συγχρόνως να προσέχουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Μεγάλη προσπάθεια καταβάλουν οι αρτοποιοί να μην περάσουν τις αυξήσεις στους καταναλωτές. Τουλάχιστον όχι όλες. Όμως αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πιέζονται οι αρτοποιοί για να βλέπουν το μέλλον τους δυσίωνα. Από την άλλη και οι καταναλωτές έχουν περιορίσει τις αγορές τους. Τον τελευταίο χρόνο τα παραδοσιακά αρτοποιία προσπάθησαν να μην περάσουν το σύνολο των αυξήσεων με τις οποίες επιβαρύνθηκαν από τις ανατιμήσεις σε ενέργεια και πρώτες ύλες, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Βέβαια, τους τελευταίους μήνες έχει σταθεροποιηθεί η τιμή του ψωμιού στο 1,20 ευρώ το μισό κιλό και στα 2,40 το κιλό. Η τιμή δεν έχει πάρει κάποια αύξηση, είναι στο 1,20 το μισό κιλό, στα 2,40 το κιλό.
από πέρσι το Φεβρουάριο που είχαμε κάνει τις τελευταίες αυξήσεις. Με πολλή προσωπική δουλειά προσπαθούν οι αρτοποί να μην ανεβάσουν άλλο τις τιμές. Βέβαια, το ενεργειακό παραμένει μεγάλο πρόβλημα, καθώς το ρεύμα έχει αύξηση 250% και η πρώτη ύλη 80%. Το ενεργειακό είναι μεγάλο πρόβλημα για μας, παιδιά. Το ρεύμα έχει ανέβει 250%. Η πρώτη μας ύλη έχει ανέβει 80% το αλεύρι. Νομίζω όμως ότι ακόμα δεν θα έχουμε αυξήσεις. Με πολλή προσωπική δουλειά προσπαθούμε να μην ανεβάσουμε τις τιμές. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα σύμφωνα με τον κύριο Μοσχόπουλο και όπως τόνισε περιμένουν στήριξη από την κυβέρνηση καθώς θα κλείσουν περισσότεροι φούρνοι. Βλέπετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Έχουν ανέβει πρώτες ύλες, έχει ανέβει το αλεύρι, έχει ανέβει η ενέργεια. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πραγματικά περιμένουμε από την κυβέρνηση να στηρίξει γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Παιδιά, θα κλείσουν πολλοί φούρνοι. Ήδη έχουν κλείσει αρκετά μαγαζιά και θα κλείσουν και άλλοι. Φούρνους έχουμε δει να κλείνουν εδώ πέρα στο νομό Σερών. Ναι, έχουν κλείσει και στο νομό Σερών. Κάποιοι λόγω συνταξιοδότησης και κάποιοι λόγω της κατάστασης. Περιμένοντας να δουν καλύτερες μέρες στην ενέργεια για να ξανανοίξουν. Το ψωμί πέρυσι είχε 1 ευρώ, ενώ φέτος η τιμή του ξεκινάει από το 1,20. Ήταν στο 1 ευρώ και είναι στο 1,20. Ή στο 1,10. Ανάλογα. Τώρα, εγώ μιλάω για το δικό μου το μαγάζι, γιατί ο κάθε συνάδελφος διαμορφώνει τις τιμές του ελεύθερα. Οι αυξήσεις στο ψωμί έχουν οδηγήσει τους καταναλωτές να περιορίσουν τις αγορές τους, επιλέγοντας να αγοράσουν ψωμί όχι κάθε ημέρα όπως άλλοτε. Έχει μειωθεί η ποσότητα. Γενικότερα είναι και τάση της εποχής να έχει μειωθεί η κατανάλωση του ψωμιού, αλλά μέχρι να μην πετάξουμε ούτε φέτα. Και αυτό είναι και θετικό, δεν είναι κακό το να μην πετάμε. Αλλά γενικότερα οι ποσότητες τείνουν να μειώνονται. Όσο αφορά τα αρτοποιήματα, η τιμή τους έχει αυξηθεί μόλις 10%, ελάχιστα σε σχέση με τις αυξήσεις στις πρώτες ύλες. Αλλά όπως σημείωσε ο κ. Μοσχόπουλος, δεν μπορούν να κοστολογήσουν στην πραγματική αξία τους, καθώς δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη. Ξέρετε, δεν υπάρχει διατίμηση στα προϊόντα μας, είναι ελεύθερη αγορά. Νομίζω ότι έχουν αυξηθεί το τελευταίο χρόνο, υποθέτω περίπου 10%. Νομίζω, αλλά από εκεί πέρα το βούτυρο έχει πάρει 60%. Η ζάχαρη νομίζω είναι στο 40%. Μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να είναι και παραπάνω. Έχουν ανέβει πάρα πολύ όλες οι πρώτες ύλες, όπως είπαμε και πριν. Αυτό θα κρατάτε πολύ χαμηλά, γιατί το 10%. Ναι, γιατί δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη από το κοινό. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη, εγώ να το κοστολογήσω όσο θα έπρεπε. Ποιος θα το πάρει? Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα είναι και αυτό. Όταν δεν έχει αγοραστική δύναμη ο πολίτης. Και εμείς στην ίδια κοινωνία ζούμε, βλέπουμε τι γίνεται. Μειωμένη ήταν σήμερα η κίνηση στη λαϊκή αγορά των Σερών, όπου οι καταναλωτές λόγω και της ακρίβειας περιορίστηκαν στις βασικές αγορές. Μειωμένη παρατηρήθηκε σήμερα Τρίτη η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά της πόλης των Σερών. Οι καταναλωτές λόγω της ακρίβειας περιορίστηκαν μόνο στις βασικές αγορές, αλλά και οι μικροπολιτές, καθώς και οι παραγωγοί, εμφανίστηκαν δυσαρεστημένοι, εφόσον σύμφωνα με τον πρόεδρο των μικροπολιτών νομού Σερών, τα βιομηχανικά είδη δεν κινούνται καθόλου και στα είδη των παραγωγών κινούνται μόνο τα βασικά είδη, όπως τα ζαρζαβατικά. Όπως βλέπετε, σήμερα η κίνηση ξεκίνησε δυναμικά. Κόσμος υπάρχει, κατεβαίνουν. Αλλά με τα βιομηχανικά ήδη δεν κινούμαστε. Περιμένουμε τώρα, βλέπουμε τους συνάδελφους με τα παραγωγικά, τους μανάβηδες, και στους μανάβηδες βλέπουμε πολύ χαμηλή πτώση. Δεν υπάρχει κίνηση για τους μανάβηδες. Εμείς με τα βιομηχανικά ήδη είμαστε στην αναμονή. Περιμένουμε εάν θα δουλέψουμε. Γιατί αν περισσέψουν λεφτά για να δουλέψουμε εμείς. Τώρα παίρνουν τα βασικά, το φαγητό μόνο. Οπότε ναι, τα πράγματα για εμάς με τα βιομηχανικά ήδη είμαστε δύσκολα. Από εδώ και πέρα, εμείς θα περιμένουμε τώρα τον Απρίλιο, το Πάσχα, να ξαναδουλέψουμε. Περισσότερο πηγαίνουν στα πιο βασικά. Είναι τα ζαζαβατικά να πάρουν, είναι να πάρουν τις ντομάτες, τα αγγουράκια. Αν περισσέψουν λεφτά, θα πάνε να πάρουν και ένα ζευγάρι καλτσάκια. Αν περισσέψουν. Γιατί τα πράγματα τελευταία είναι πολύ δύσκολα. Παράλληλα, ο κύριος Τζέκος τόνισε και διάφορα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με τους προπολιτές αλλά και τους παραγωγούς. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο ο Δήμος πρέπει να είναι δίπλα μας. Σήμερα ο Δήμος δεν κατάλαβε ότι η λαϊκή. Οι συνάδελφοι, περισσότεροι συνάδελφοι, αδυνατούν και χάνουν τις ρυθμίσεις. Και πρέπει να συμπαρασταθεί ο Δήμος, ο κάθε Δήμος των Σερών, πρέπει να συμπαρασταθεί τους μικροπολιτές, γιατί που είμαστε στον υπαίθριο χώρο, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Τα πράγματα για μας είναι δύσκολα. Έρχονται τώρα, μας ζητάνε δημοτικές ενημερώτες. Θέλουμε να τις πληρώσουμε τις δημοτικές ενημερώτες, αλλά δεν γίνεται. Αδυνατούμε πάρα πολύ. Και πρέπει να μας καταλάβουν. Όχι με το παραμικρό, μας στέλνουν την αστυνομία να μας διώξουν από τη λαϊκή αγορά. Μετά από 20, 30, 40 χρόνια μας διώξουν την λαϊκή για ένα όφελος των 150 ευρώ, των 200 ευρώ. Ντροπή. Τι θέλετε να γίνει, τι άμεσα? Θα υπάρχει. Εμείς περιμένουμε να βγουν οι 120 δόσεις. Έστω οι 30 δόσεις, 24 δόσεις να βγουν, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς, γιατί θέλουν τα παιδιά, οι συνάδελφοί μου,
να πληρώσουν αυτά που χρωστάμε στους Δήμους και να γίνει μια ρύθμιση ώστε να μπορούμε να τα απεξέλθουμε με 20 ευρώ, όχι με 150 ευρώ. Τι πουλάμε? Όπλα πουλάμε. Καλτσάκια πουλάμε. Και πρέπει να καταλάβει ο Δήμος πολύ καλά. Και πρέπει να είναι ο κάθε Δήμος να είναι δίπλα στο πλευρό μας. Όπως και εμείς είμαστε οι μικροπολίτες δίπλα στους Δήμους. Μιλώντας στην κάμερα του Επιλογές, οι καταναλωτές εκφράζουν την άποψή τους για τις τιμές καθώς και ποια προϊόντα προτιμούν στις αγορές τους. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Ψωνίζει ο κόσμος, αλλά. Μετρημένα. Πάρα πολύ μετρημένα. Τα λεφτά τελειώσαν με τις γιορτές. Και τι προτιμάνε έτσι, τι προτιμούν περισσότερο? Κάνα μαρουλάκι παίρνουν, κάνα πράσινο, σπανάκια τέτοια. Αυτά. Ακριβά, πώς να είναι. Α, είναι ακριβά, δηλαδή. Πολύ ακριβά, δεν είναι ακριβά. Ναι, τόσο. Δύο βάλουν η μέρα κουβά, αυτά τα μαϊτάνα ό,τι είναι. Και 70 σύν. Τι. Σε ποια άλλα προϊόντα θεωρείτε ότι είναι ακριβά? Όλα ακριβά είναι. Όλα ακριβά. Εσείς τι πήρατε? Α, μετρημένο. Τι να πάρω? Καλές τιμές. Καλές. Αφού ακρίβεια έχει, όσο και να έχει θα τα πάρουμε. Τι να κάνουμε? Εσείς τι πήρατε? Εγώ πήρα κεριά για τα νεκροταφεία, λάδια, μανταρίνια, λεμόν, μήλα. Αυτά. Ό,τι σας χρειαζόταν δηλαδή. Ναι, φρούτα. Θα σας πω, είχα πολύ καιρό να έρθω και οπότε έχει ορισμένα που είναι καλές τιμές, έχει ορισμένα που δεν. Τώρα πήγα να πάω μια πιζάμα, μονάχα το παντελόνι, από τρία πήγαν έξι. Λοιπόν, τι να πάρω? Άλλη φορά παίρνω. Τέλος πάντων, αφού έχω γίνει ακριβά τα πράγματα. Εσείς τι πήρατε γενικά? Εγώ πήρα μικρό πράγματα για το σπίτι. Και οπότε, εντάξει, πήρα μια μπλουζίτσα που είχαμε 3 ευρώ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Γιάννη Δελή, μέσω Skype. Τον βλέπουμε και τον καλησπερίζουμε για μια ερώτηση που έκανα μαζί με τον συνάδελφό του, τον κύριο Σολτίδη, βουλευτή επίσης Θεσσαλονίκης, για τον Χιτά Παλαιοκάστρου και την επέκταση που θέλουν να κάνουν εκεί. Καλησπέρα, κύριε Δελή. Καλησπέρα σας, κύριε Καπετάνιο. Καλησπέρα και στις ΣΕΡΕΣ, σε όλους τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, ποιο το πρόβλημα που έχετε επισημάνει στον Χιτά Παλαιοκάστρου? Είναι αυτό που προκάλεσε και την ερώτηση που καταθέσαμε, τη γραφτή ερώτηση στα Υπουργεία Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ερώτηση έχει κατατεθεί στις 12 του Γενάρη, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, και αφορά σε ένα περιβαλλοντικό έγκλημα, και χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση γιατί νομίζω ότι αυτή ταιριάζει στο συγκεκριμένο, όπως θα το πούμε παρακάτω. Ένα περιβαλλοντικό έγκλημα το οποίο επιχειρείται, πάει να συντελεστεί στο Παλαιόκαστρο των Σερών, εκεί στην περιοχή Σεσκοντά. Εκεί που υπάρχει ο Χιτά ήδη. Όπου λειτουργεί βεβαίως και η μονάδα επεξεργασίας εκεί κοντά των απορριμμάτων. Αυτό που λέτε εσείς όμως δεν είναι εκεί στη μονάδα, είναι λίγο παρακάτω, έτσι? Αυτό, ναι, λίγο παρακάτω. Δεν είναι ακριβώς εκεί ασφαλώς, αλλά είναι σχετικά κοντά. Αυτό λοιπόν που επιχειρείται, κύριε Καπετάνιο, είναι η εναπόθεση 44.000 κυβικών μέτρων CLO, ενός κομπόστ, ενός βιομηχανικού αποβλήτου, το οποίο δεν είναι αθώο σε κάθε περίπτωση, το οποίο θα εναποτεθεί για να καλύψει μια εδαφική κοιλότητα 15 και πλέον στρεμάτων στο Παλαιόκαστρο. Προκειμένου να γίνει αυτή η εναπόθεση αυτού του υλικού, του κομπόστ, του βιομηχανικού αποβλήτου, έδωσε άδεια η Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, ο Αντιπεριφερειάρχης. Αυτό από πού θα μας έρθει, κύριε Βουλευτή? Έδωσε περιβαλλοντική άδεια. Έδωσε περιβαλλοντική άδεια, βγήκε απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Ναι. Αυτό παράγεται από την ίδια την μονάδα επεξεργασίας των απορριμμάτων των Σερών. Από το Χιτά δηλαδή, εκεί που είναι... Από το Χιτά ακριβώς. Και τίθεται ένα ερώτημα τώρα. Μέχρι τα τώρα όλες αυτές οι ποσότητες από αυτό το CLO, το κομπόστ τύπου Α όπως λένε, πού πήγαιναν? Μήπως είχαν εκεί οι δεξαμενές και γέμισαν? Δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε την εναπόθεσή του αυτή επικίνδυνη για τα υπόγεια νερά. Μια εναπόθεση η οποία γίνεται χωρίς να ληφθεί κανένα πραγματικό μέτρο προστασίας. Καμία υδατοστεγής κατασκευή, καταλαβαίνετε, έτσι ώστε αυτό θα ρωτούσα, δηλαδή δεν θα υπάρξουν μέτρα για να βάλουν το συγκεκριμένο υλικό? Γνωρίζετε ότι δεν θα υπάρξουν? Όχι, αυτό που γνωρίζουμε εμείς με βάση και τις αποφάσεις και τα όσα έχουν δοθεί
είναι για να συμπληρωθεί μια εδαφική κοιλότητα αρκετά πολύ μεγάλη και να αποκατασταθεί, όπως λένε, το βλαστέν εδαφικό ανάγλυφο. Άρα υπάρχει μια κοιλότητα που θέλουν, που θέλουν να την κλείσουν. Πρόκειται για μια εργασία, όπως λένε αυτοί, με βάση τις αποφάσεις, και μιλάω τώρα σε σχέση με την απόφαση της αντιπεριφέρειας, για μια εδαφομορφολογική βελτίωση του τοπίου στο συγκεκριμένο μέρος. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια κοιλότητα την οποία θα ρίξουν μέσα αυτό το υλικό για να γίνει, για να σιάξει, ας το πούμε έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν δεν υπάρχει υδατοστέγαση, αν δεν υπάρχει μόνωση υδατική. Τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει στον υδροφόρο ορίζοντα, για παράδειγμα, γιατί αυτό το CLO, αυτό το κομπόστιπο α, είναι, επαναλαμβάνω, είναι βιομηχανικό απόβλητο και είναι, έχει βαθμό επικινδυνότητας, δεν είναι αθώο, δεν είναι ένα χώμα δηλαδή, είναι, ένα, είναι αυτό που απομένει από την καύση ενεργειακών αποβλήτων και το οποίο χρησιμοποιείται, βεβαίως χρησιμοποιούνται στην ασφαλτόστρωση, χρησιμοποιούνται για ένα σωρό έργα, αλλά όχι, είναι, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά, δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος γι' αυτό, που χρησιμοποιείται για να συμπληρωθούν εδάφη με αυτό το υλικό. Και ξέρετε, το πρόβλημα συνίσταται, η λαθροχειρία για την οποία, στην οποία αναφερόμαστε στην ερώτηση, είναι ότι ενώ πρόκειται για στερεά απόβλητα, είναι στερεό απόβλητο, αυτό είναι ένα, όπως σας είπα, ένα υπόλοιμα από την καύση. Αντί να μπει λοιπόν στην κατηγορία των στερεών αποβλήτων η εργασία στις διατάξεις, να υπάρχει στις διατάξεις για τα στερεά απόβλητα, οι οποίες είναι αυστηρές διατάξεις στην κατηγορία Α, μπαίνει στην κατηγορία Β, μπαίνει στη διαδικασία των απλών χωματουργικών εργασιών. Και ενώ θα έπρεπε να είναι σε άλλη κατηγορία, λέτε. Ενώ θα έπρεπε να είναι βεβαίως στην διαδικασία της εναπόθεσης στερεών αποβλήτων, γιατί είναι στερεά απόβλητα και μάλιστα βιομηχανικά απόβλητα. Και έχουμε παραβίαση εκτός των άλλων, αλλά το σημειώνουμε και αυτό, παραβίαση και της ίδιας της ισχύουσας νομοθεσίας δηλαδή για τα ζητήματα αυτά, η οποία επιχειρείται να παρακαμφθεί με τη μέθοδο αυτή, την πλάγια μέθοδο των χωματουργικών δίθεν εργασιών. Δεν είναι απλές χωματουργικές εργασίες, είναι εναπόθεση ενός βιομηχανικού αποβλήτου. Οι υπηρεσίες της περιφέρειας δεν το έλεγξαν αυτό πριν γνωμοδοτήσουν θετικά? Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω, αυτό που έχουμε εμείς στα χέρια μας, είναι την απόφαση την έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η οποία έχει ημερομηνία 25/10, τα αναφέρομαι και στην ερώτησή μας, με την οποία δίδεται η περιβαλλοντική άδεια για να προχωρήσει αυτή η εναπόθεση αυτού του βιομηχανικού αποβλήτου. Και αυτό μας ανησύχησε και την κομματική οργάνωση εκεί στις ΣΕΡΕΣ. Νομίζω ότι πρέπει να ανησυχήσει και όλο τον κόσμο εκεί στην περιοχή, γιατί δεν μπορεί να γίνονται τόσο σοβαρές εργασίες σε βάρος όχι μόνο του περιβάλλοντος αλλά και της ίδιας της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που κατοικούν Έχετε διερευνήσει, κύριε Βουλευτά, τι προβλήματα μπορεί να επιφέρει αυτή η εναπόθεση? Εμείς προβληματισμούς καταθέτουμε. Έχουμε καταθέσει την ερώτηση, περιμένουμε με αγωνία και ενδιαφέρον την απάντηση των αρμόδιων υπουργείων. Φαντάζομαι δεν σας απάντησαν μέχρι τώρα. Όχι ακόμη, μέχρι στιγμή δεν έχουν απαντήσει. Αλλά είμαστε σίγουροι βεβαίως ότι υπάρχει σίγουρα ένας ασφαλής υγειονομικά και περιβαλλοντικά τρόπος για να αξιοποιείται αυτό το παραγόμενο CLO με την τήρηση όλων των περιβαλλοντικών και των υγειονομικών όρων. Δεν θεωρούμε ότι καλύπτονται αυτοί οι όροι στη συγκεκριμένη περίπτωση του παλαιοκάστρου με τον τρόπο που γίνεται και μας οδηγεί, ενισχύει ακόμα περισσότερο αυτή τη θέση μας η διάταξη, όπως σας είπαμε, την οποία παρακάμπτεται η εναπόθεση στερεών αποβλήτων και μετονομάζεται σε χωματουργικές εργασίες που δεν είναι μόνο τέτοιες φυσικά. Μάλιστα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ρεπορτάζ και να δούμε και τις απαντήσεις που δίνουν οι αρμόδιοι για το θέμα του. Θα περιμένουμε τις απαντήσεις και αν χρειαστείτε και εσείς μπορούμε να συζητήσουμε και τις απαντήσεις του Υπουργείου όταν αυτές έρθουν. Τώρα πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Βουλευτά, μια και ουσιαστικά όλοι συζητούμε, θέλω να κάνω μια γενική ερώτηση. Πότε βλέπετε εσείς εκλογές? Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αυτό που ακούμε ακριβώς, δηλαδή, αυτό που ακούμε
Μάλλον ξέρουμε ότι θα γίνουν στο πρώτο εξάμηνο. Έτσι, αυτό δεν πάει και παραπάνω, έτσι κι αλλιώς. Από εκεί και πέρα, ναι. Από εκεί και πέρα, ακούμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα γίνουν ή τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Απέχουμε λοιπόν κάποιους μήνες, εβδομάδες νομίζω, και το ζήτημα πια δεν είναι ότι θα γίνουν εκλογές. Το ζήτημα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Και κατά την άποψη του ΚΚΕ, κύριε Καπετάνιο, το μόνο θετικό αποτέλεσμα από αυτές τις εκλογές είναι το πόσο ενισχυμένο, πόσο ψηλά θα πάει το ΚΚΕ. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι κινούνται στον ίδιο δρόμο και μπορούν να, μια χαρά, αν χρειαστεί, και το έχουν αποδείξει αυτό και παλιότερα με τα μνημόνια, να συνεργαστούν και μεταξύ τους. Μένει να δούμε πότε θα προκηρυχθούν και βεβαίως, όπως είπατε και εσείς, τι θα κάνει ο λαός την ημέρα εκεί. Βεβαίως, αυτό είναι το... Να κρίνει με βάση τη δική του τη ζωή, με βάση τη δική του την πραγματικότητα, με βάση τις δικές του ανάγκες και να μην σκέφτεται με τον τρόπο που θέλουν άλλοι να σκέφτεται. Σας ευχαριστώ κύριε Δελή για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια. Χαρούπι, χαρουπάμελο. Και πετιμέζει. Αυτά τα έχει αυτό. Εγώ του βάζω τυρί κότατζ με λίγο άνηθο ή αυγό με αβοκάντο ή γιαούρτι με μέλι. Και γίνεται της διαιτολόγου. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο παξιμάδι. Δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Γεια σας. Έχω το ραντεβού μου για μαστογραφία σήμερα. Το ραντεβού μου είναι στις 6. Αυτό είναι το ραντεβού μου. Ήρθε για το ραντεβού μου. Στο mastografia.gov.gr κλείστε απλά και γρήγορα το δικό σας ραντεβού για δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία σε δημόσια και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Και αν χρειαστεί, κάντε επίσης δωρεάν κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα. Πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά. Πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Την Βασιλόπιτά του έκοψε το οικονομικό τμήμα της Περιφέρειας των Σερών. Ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Πυρόπουλος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι τα εντάλματα έχουν διπλασιαστεί και ο χρόνος πληρωμής είναι πολύ μικρός, καθώς πλέον όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Σας αγαπάμε και ξέρετε πολύ καλά ότι θέλουμε και εγώ θα τους σταυρώσουμε όλους και θα συνεχίσουμε. Η καθιερωμένη κοπή της Πίτας πραγματοποίησε το Τμήμα Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Έτσι, με αυτήν την αφορμή, την πόλη μας επισκεφθεί κλιμάκιο από ανώτερα στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο αποτελούταν από τον εκτελεστικό γραμματέα κύριο Ιωάννου, την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κυρία Μπαλά και την Διευθύντρια Οικονομικών κυρία Χατζησάρου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στις Σέρες, εδώ στο διοικητήριο, ένα κλιμάκιο που ανώτερα στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο εκτελεστικός γραμματέας εδώ, ο κύριος Ιωάννου. Είναι η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας, η κυρία Μπαλά, και επίσης η Διευθύντρια Οικονομικού, η κυρία Χατζησάρου. Ήρθαν να κόψουμε την πίτα της υποδιεύθυνσης οικονομικού και ανθρωπίνων πόρων, τις οποίες έχω την τιμή εγώ να προείσταμαι, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Σπυρόπουλο, και ταυτόχρονα να συζητήσουμε και κάποια υπηρεσιακά θέματα. Είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε αυτούς τους ανθρώπους σήμερα εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Θεωρώ ότι έχουμε χρόνια συνεργασία και ότι όλα πάνε καλά και είναι πολύ ευχαριστημένη και η συνεργασία είναι στο γυναικές και σωστή και διαχρονική. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών κ. Σπυρόπουλος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι τα εντάλματα έχουν διπλασιαστεί και ο χρόνος πληρωμής είναι πολύ μικρός, καθώς πλέον όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Ναι, έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε εδώ στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπηρεσιακά, την κυρία Μπαλά, την κυρία Καρασάρου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μας βοηθούν και αναφέρομαι κυρίως στην κυρία Μπαλά, η καινούργια διευθύντρια τώρα ανέλαβε. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, γνωρίζει τις Σέρες, έχει σχέση με τις Σέρες, αγαπά τις Σέρες και πραγματικά το τμήμα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και έχουμε οργανωθεί. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι από την περσινή χρονιά και προπέρσινη μάλλον σε σχέση με την περσινή, γιατί περάσαμε στο νέο έτος, τα εντάλματά μας διπλασιάστηκαν και ο χρόνος πληρωμής πλέον είναι ανύπαρκτος. Δεν υπάρχει, δηλαδή πλέον με ηλεκτρονικά γίνονται οι συναλλαγές, με αποτέλεσμα όλοι όσοι συνεργάζονται με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και έχουν τα χαρτιά τους κατά τον τρόπο που πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο, να πληρώνονται αυθορή και παραχρήμα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί και οι άνθρωποι αυτοί
προσφέρουν υπηρεσίες και εμείς θέλουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους και η φερεγιότητά μας θα είναι ανάλογη. Και θα πρέπει κάποια στιγμή το ελληνικό δημόσιο να ακολουθήσει τους χρόνους του ιδιωτικού τομέα και εκεί βαδίζουμε με την έννοια παίρνουμε τα καλά και προχωρούμε ως δημόσιο, ως περιφερειακή ενότητα Σερών για το καλό των Σερών πολιτών. Καμπανία για την ενημέρωση, διάδοση και χρήση απεινιδωτών στην Ελλάδα ξεκίνησε το Kit Save εξαιτίας του τελευταίου περιστατικού καρδιακής ανακοπής σε ελληνικό γήπεδο και το θάνατο 20χρονου ποδοσφαιριστή. Πυροσβεστήρας και απεινιδωτής. Και τα δύο, βάσει νόμου, πρέπει να υπάρχουν σε κάθε χώρο κοινόχρηστο με μεγάλη συνάθρηση ατόμων, όπως σχολεία, ξενοδοχεία, γήπεδα, υπηρεσίες και συλλόγους. Το τελευταίο περιστατικό ανακοπή σε ελληνικό γήπεδο και θανάτου ενός 20χρονου ποδοσφαιριστή κινητοποίησε το Kids Save Lives, που εντείνει τον αγώνα του για διάδοση, τοποθέτηση, καταγραφή και έλεγχο των απεινιδωτών στην Ελλάδα. Παράλληλα, ξεκίνησε καμπάνια διάδοσης και ενημέρωσης. Η ανθρωπιστική οργάνωση Kids Save Lives προσφέρει εργαλεία όπως χάρτες, βίντεο, αλλά και συμβουλές για οικονομικά και νομικά ζητήματα αναφορικά με τους απεινιδωτές. Και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Πέρα από τη συμμετοχή στον αθλητισμό, μάθουμε και την έννοια του πώς να συνεισφέρουμε. Το Yaki Delta 360 είναι πάντα δίπλα. Σε οποιαδήποτε τέτοια πράξη μπορεί να ενισχύσει τη συνείδηση των παιδιών και των σπουδαστών, εννοείται. Και κρατάμε το πολύ σημαντικό νόημα το οποίο δόθηκε σήμερα, ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να βοηθήσουν σε μια έκτακτη ανάγκη που μπορεί να βρεθούν. Μετά τη δωρεάν εκπαίδευση 110.000 μαθητών και μαθητριών και ενηλίκων από το Kids Save Lives, μετά την τοποθέτηση 300 νέων απεινιδωτών, μετά τη δημιουργία του App I Save Lives, αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία 28 θύματα εξωνοσοκομιακής καρδιακής ανακοπής, όπως ο 14χρονος νεαρός ποδοσφαιριστής από τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θέτει σε εφαρμογή ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, το Μητρό Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων, με στόχο την ορθή λειτουργία και εξυγίανση της αγοράς αυτοκινήτου. Με τη λειτουργία του αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά πλέον και το ζήτημα των αθρώων εισαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θέτει σε εφαρμογή ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, το Μητρό Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων, με στόχο την ορθή λειτουργία και εξυγίανση της αγοράς αυτοκινήτου. Με τη λειτουργία του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά πλέον το ζήτημα των αθρώων εισαγωγών μεταχειρισμένων οχημάτων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και βελτιστοποιείται το σύστημα ελέγχου. Ειδικότερα, με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα που δημιούργησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα τηρούνται όλα τα στοιχεία εισαγωγής και πρώτης ταξινόμησης μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα μας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους συναρμόδιους φορείς της πολιτείας να έχουν άμεση και διαρκή πρόσβαση και ως εκ τούτου να είναι σε θέση να προβαίνουν στους αναγκαίους ελέγχους και επαληθεύσεις. Παράλληλα, το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων προσφέρει τη δυνατότητα δειγματοληπτικής επαλήθευσης της γνησιότητας των στοιχείων των οχημάτων που υποβάλλουν οι εισαγωγείς, καθιστώντας δυνατή τη διασταύρωση των εν λόγω στοιχείων από τους επίσημους αντιπροσώπους. Με την εφαρμογή του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων επιτυγχάνεται ένας διτός στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πρώτον, διευκολύνεται η εξυγίανση της αγοράς μέσα από τη δυνατότητα κεντρικής εποπτείας και τον έλεγχο των εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, ώστε να εξαλειφθεί η διάθεση των οχημάτων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Δεύτερον, βελτιώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς θα εξασφαλίζεται ότι τα εισαγόμενα οχήματα που θα τίθενται σε κυκλοφορία θα τηρούν τη σχετική νομοθεσία περί εκπομπών ρήπων. Ταυτόχρονα, προκειμένου το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων να είναι άμεσα αποτελεσματικό, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ήδη νομοθετήσει κατηγοριοποιημένες παραβάσεις που μπορεί να σχετίζονται με ελλιπείς, ανακριβείς ή εκπρόθεσμες καταχωρήσεις και έχουν θεσπιστεί τόσο τα διοικητικά πρόστιμα, όσο και η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής τους. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Βακάλη, τον πρόεδρο των δικαστικών υπαλλήλων, καθώς υπάρχουν κάποια προβλήματα στο δικαστικό μέγαρο και ένα από αυτά είναι το γεγονός ότι όποτε βρέχει εκεί στην αυλή δημιουργούνται προβλήματα μια και δεν μπορούν να τραβηχτούν όπως θα έπρεπε τα νερά. Καλησπέρα σας κύριε Βακάλη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους όσους σας βλέπουν. Καλή χρονιά με υγεία και
Τώρα, όπως είπατε προηγουμένως, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι σοβαρό. Το θεωρητικά... οποίο δεν επιλύθηκε, διότι το συναντήσαμε και στο παρελθόν. Ναι, αυτό το πρόβλημα υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Διότι κάθε φορά που, όπως είπατε και πριν, ότι κάθε φορά που βρέχει, και μάλιστα στην πόλη των Σερών έχουμε αρκετές δενοποντές, πλημμυρίζει ο χώρος, ο αύριος χώρος πίσω από το ασανσέρ. Οπότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αρκετές φορές έχουμε καλέσει την πυροσβεστική να το καθαρίσει αυτό το χώρο. Έχει δύο, δεν ξέρω αν πήρατε πλάνα, νομίζω, το μεσημέρι να δείξετε. Ναι, υπάρχουν πλάνα αυτά που δείχνουμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, τα οποία έχουμε σηκώσει, έχει σηκώσει πυροσβεστική και τα δύο. Και τις δύο φρεάτια, έτσι ώστε να φέρουν πιο γρήγορα τα νερά. Από εκεί και πέρα, και πάλι, στην περίπτωση που πλημμυρίζουμε, πήραμε τηλέφωνο και την πυροσβεστική, να τους ευχαριστήσω πολύ τους ανθρώπους, αλλά και τη ΔΕΙΑΣ, να ευχαριστήσω και τον κύριο Χαλκιόπουλο, ο οποίος απευθύνθηκαμε τηλεφωνικά και άμεσα έστειλε ολόκληρο συνεργείο για να μπορέσουμε να βρούμε πού τελικά πηγαίνουν αυτά τα νερά. Όπως γνωρίζετε, το δικαστικό μέγαρο είναι πάρα πολύ παλιό. Η χώρη του είναι πάρα πολύ μικρή. Με προσπάθεια είτε με του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών, είτε του Υπουργείου Δικαιοσύνης που έστελνε κάποια χρήματα σε πολύ, όχι στα χρονικά διαστήματα, γίναν κάποιες αλλαγές. Από εκεί και πέρα όμως ο χώρος, ο αύριος χώρος, έχει σοβαρό πρόβλημα κάθε φορά που βρέχει. Και το οποίο πρόβλημα δημιουργεί προβλήματα και σε άλλα πράγματα, όπως το ασανσέρ για παράδειγμα. Βεβαίως. Ξέρω που χαλάει όποτε γεμίζει νερά. Ναι, κάθε φορά που υπάρχει αυτή η νεροποντή και πλημμυρίζουν οι χώροι αυτοί πίσω, το ασανσέρ δεν λειτουργεί. Ο κόσμος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Βέβαια το ασανσέρ τώρα εδώ και μερικές μέρες λειτουργεί κανονικά, αλλά πρέπει να γίνει κάποια μελέτη έτσι ώστε να μπορέσει να βρεθεί αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται εδώ και χρόνια και δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν τα νερά μέσα στον χώρο αυτό. Δεν το γνωρίζουμε κανένα. Δεν το γνωρίζει κανένα. Δηλαδή δεν έχει εντοπιστεί η αιτία του προβλήματος. Πρέπει να γίνει σοβαρή μελέτη, γιατί προφανώς... Γιατί δεν γίνεται, είναι το ερώτημα, η μελέτη. Δεν γίνεται. Υπάρχουν αλλεπάλληλα έγγραφα τα οποία θέλει ο προϊστάμενος πρώτο δικαιοσύνης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Περιμένουμε μήπως εκριθεί κάποια μελέτη και γίνει κάποιο έργο, έτσι ώστε να αποδεχθεί κάποιο άλλο πρόβλημα σοβαρό. Γιατί, ξέρετε, μπορεί να βρέχει για μέρες. Ναι. Το γνωρίζετε αυτό. Τελευταία είμαστε καλά από πλευράς βροχής, δηλαδή δεν βρέχει. Αλλά ναι, αυτό δεν πάει να πει όμως ότι δεν πρέπει να διορθώσουμε κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε ένα χώρο που παίρνουν πολίτες, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, δικαστές και κόσμος γενικά. Και δεν έχει κάποιο χώρο να περάσει από εκεί πέρα όταν πλημμυρίζει ο χώρος αυτός. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποιος να μεριμνήσει έτσι ώστε να γίνει μια μελέτη και να δημιουργηθεί και να λυθεί αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Άρα ουσιαστικά πρέπει να υπάρξει ένα κονδύλιο από το Υπουργείο, το ανάλογο, για να γίνει αυτή η μελέτη που λέτε και να συνεχίσετε να προχωρήσετε στην επιδότηση. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ξέρετε, το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο. Αν πλημμυρίσει ο χώρος εκεί, κάποια στιγμή τα νερά πηγαίνουν από κάτω. Σταματάει η διαδικασία του ασανσέρ. Οι πολίτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι υπόλοιποι που εργάζονται στον χώρο αυτό αλλά και δουλεύουν, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Πρέπει να πάνε σκαλοπάτια. Το ένα φέρνει το άλλο. Και μπορεί αύριο μεθαύριο να βγάλει και άλλα προβλήματα πέρα από τα γνωστά. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Το γνωρίζετε, το δικαστικό μέγαρο έχει έρθει αρκετές φορές. Έχει κάνει κάμερα ρεπορτάζ. Ξέρει τους χώρους. Ξέρει πόσο δύσκολη χώρη είναι αυτή. Ξέρει πού δουλεύουν οι δικαστικοί υπάλληλοι, πού εργάζονται. Ξέρουν πόσο μικρή είναι η χώρα, οι οποίοι στηβάζονται. Όλοι αυτές οι δικογραφίες και όλος ο χώρος. Καλό θα είναι λοιπόν να δούμε στο μέλλον το νέο μας δικαστικό μέγαρο, το οποίο το ζητάνε όλοι πια, έτσι ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να έχουμε ανθρώπινες και λειτουργικές συνθήκες εργασίας. Τώρα βέβαια αυτό που λέτε το νέο δικαστικό μέγαρο είναι μια προοπτική, αλλά μια προοπτική που δεν υπάρχει και χρονικός ορίζοντας. Να σας πω κάτι, πιστεύω ότι, θέλω να πιστεύω και είμαι θετικός αυτό, ότι όταν ξεκινάει ένα έργο πρέπει και να τελειώνει και να φέρεται εις πέρας. Δηλαδή όταν βρίσκουμε προβλήματα, είτε νομικής φύσεως, είτε με το χώρο ταξικό, δεν το γνωρίζω βασικά περισσότερο, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βεβαιωθούν αυτά και θα γίνει αυτό το οποίο ζητάνε περισσότεροι άνθρωποι. Έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε πρόβλημα στον δρόμο της μεραρχίας, ούτε να διπλοπαρκάρουν οι πολίτες για να μπορούν να εξυπηρετηθούν, ούτε οι δικηγόροι. Ναι, αυτό είναι το καλύτερο βέβαια να γίνει το δικαστικό μέγαρο, αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να επιληθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στο οίκημα το οποίο. Βεβαίως, εξυπακούεται εμείς. Με τα έγγραφα τα οποία έχουμε κάνει, περιμένουμε να γίνει κάτι, να μεριμνήσει τουλάχιστον το Υπουργείο, έτσι ώστε να δοθεί μια τελική λύση, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε κι εμείς ως άνθρωποι, ως εργαζόμενοι μέσα σε ένα χώρο και να τσαλαβουτούμε στους χώρους αυτούς στον αύριο χώρο, ούτε να μπορούμε να βλέπουμε τους ανθρώπους να φωνάζουν και να λένε μα
για το Θεό. Ερχόμαστε σε ένα χώρο και αυτός ο χώρος είναι πλημμυρισμένος. Ναι, σωστό. Τώρα, βλέποντας τα φρεάτια που είναι ανοιχτά, όπως το είπατε και εσείς νωρίτερα, ναι, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα να μπουν και φερτά υλικά μέσα και να βουλώσουν τελείως? Αυτά τα δύο φρεάτια δεν ξέρω αν. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω πληρώσει μπροστά μου. Αυτά είναι που έχουν στραβηγμένες που έχουν σηκωθεί. Είναι βουλωμένα. Αβουλωμένα. Δεν μπορεί να τα ξεβουλώσει κάποιος. Δεν ξέρω πού πηγαίνει το νερό αυτό, δεν ξέρουν ακριβώς. Θεωρητικά πρέπει να πηγαίνουν κάτω από το σανσέρ, να πηγαίνουν από την κάτω πλευρά και από εκεί να πηγαίνουν στο έδαφος. Υπάρχει πρόβλημα διότι, ξέρετε, το κτίριο είναι παλιό. Πρέπει κάποιος να γίνει μια μελέτη έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, έτσι ώστε τα νερά να φεύγουν και να πηγαίνουν απευθείας σε κάποιον υπόνο. Ναι, και θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, διότι και αν ακόμα υποθέσουμε ότι φύγει το δικαστικό μέρο από εκεί και πάει αλλού, εκείνο το κτίριο κάπως θα χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους. Άρα θα πρέπει το πρόβλημα να λυθεί. Να μην το αντιμετωπίσουν αυτοί που θα το βρουν, δηλαδή. Μα σας είπα, το πρόβλημα αυτό το γνωρίζουν όλοι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε κάνει ρεπορτάζ, δεν έχω αναγνωρίσει. Τα έγγραφα πηγαίνουν στο Υπουργείο. Ναι. Υπάρχει ανταπόκριση, δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε κάποια ανταπόκριση έτσι ώστε να γίνει μια μελέτη, να τελειώνει αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι πρόβλημα το οποίο επηρεάζει όλους. Δεν επηρεάζει μόνο εμάς που δουλεύουμε και εργαζόμαστε, αλλά όλον τον κόσμο τον οποίο επισκεφτεί το δικαστικό μέγαρο. Ελπίζουμε να γίνει κάτι. Κύριε Βακάλη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Καλά. Γεια σας. Φροντίζω να έχω ξέγνιαστες νύχτες, γιατί δεν θέλω τίποτα να μου χαλάει τη μέρα. Everyday Sensitive with Cotton Maxi Night, με έξτρα μήκος και την τεχνολογία Center Plus για μάξι προστασία από διαρροές. Και με κάλυμα με βαμβάκι. Everyday Sensitive with Cotton Maxi Night. Μάξι απορροφητικότητα, μάξι προστασία. Νέα χρονιά, νέο τριήμερο σούπερ προσφορών στα Κάντζας. Πέμπτη έως Σάββατο. Ηλιέλαιο Platinum, 5 λίτρα, μόνο 10,99. Όλα τα παρασκευάσματα από ντόπιο ελληνικό κρέας, 20% πιο φθηνά. Όλα τα λαχανικά, 20% πιο φθηνά. Φέτα Pop Olympus, το κιλό, μόνο 8,83. Μερέντα 1 κιλό, οικονομική συσκευασία, μόνο 4,98. Nescafé Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,86. Αλλά και χαρτοπετσέτες Dream Team λευκές. Τα τρία τεμάχια μόνο 1,80. Βρείτε όλα τα προϊόντα μας που συμμετέχουν στο καλάθι του νοικοκυριού στο e-Pavla Καταναλωτής. Αλλά και εκατοντάδες προϊόντα σε σταθερά χαμηλές τιμές κάθε μέρα στα καταστήματά μας και στο kanzas.gr. Supermarket Kanzas. Φροντίζουμε να μην σας λείπει τίποτα. Προχωράμε βήμα-βήμα, χέρι-χέρι, χωρίς δισταγμό, στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε τόσα χρόνια. Προχωράμε μπροστά, δημιουργώντας νέες συνθήκες για νέες καλλιέργειες και προϊόντα ζωής. Ήρθε η στιγμή να ξεπεράσουμε τις παλιές τακτικές, να φέρουμε το νέο, βασιζόμενοι στις δυνάμεις μας, στην εμπειρία χρόνων και στην άριστη επιστημονική κατάρτιση των γεωπόνων μας. Για να καρποφορήσουμε το μέλλον μας, για να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Αγροεφόδια Παπαπαναγιώτου. Μια ζωή μαζί. Κεντρικό κατάστημα Εμμανουήλ Ανδρώνικου και Νικολάου Πλαστήρα 9, Σέρες. Υποκαταστήματα 5ο χιλιόμετρο Σερώνη Κρήτας. Εθνική Οδός Βαλτερού Ηράκλειας. Διασταύρωση Θολού, Νέα Ζύχνης. Το έθιμο των Μπαμπού Γερών αναβίωσε και φέτος στην καλή βρύση της Δράμας. Πρόκειται για ένα διονυσιακό γάμο που παρακολούθησαν όσοι βρέθηκαν στο χωριό Κόσμημα του Μενίκιου Όρους, που τηρεί εδώ και χρόνια τα ήθη και τα έθιμα. Μενίκιο Όρος και καλή βρύση. Ένα χωριό Κόσμημα, ένα χωριό που τηρεί πιστά τα ήθη και τα έθιμα που έχει πάρει από τους παλαιότερους. Με μια βρύση που ξεχυλίζει με κρασί. Και σε λίγο εδώ θα πραγματοποιηθεί ο διονυσιακός γάμος και φυσικά τα μπαμπούγερα σε ολόκληρο το χωριό θα πλημμυρίσουν με τις κουδούνες τους και τη μουσική τους αυτό το έθιμο. Καλή βρύση Δράμας εδώ για κρυμμένους θησαυρούς και φυσικά για το έθιμο των μπαμπούγερων. Για τους καλλιτεχνικούς είναι εύκολο. Ναι. Διαφορετικά δεν είναι εύκολο. Τι έχεις επάνω σου, πες μας δυο λόγια τι έχεις επάνω σου. Προσωπίδα. Ναι, προσωπίδα. Φτιάχνεται από ένα λευκό ύφασμα. Ναι. Και από δέρμα... Κατσίκας. Τραγιού, ναι. Τραγιού. Ναι.
πάει να συναντήσει την Ήφη. Από το μπαλκόνι επάνω θα την προσκαλέσει για να έρθει και να τον ακολουθήσει στο κέντρο του χωριού. Από εκεί θα τελεστεί και ο Διονυσιακός γάμος. Τα παππούγερα βρίσκονται από πίσω μου και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η πορεία μέσα στο χωριό για να παραλάβουν την Ήφη. Οφείλω να ομολογήσω ότι είσαι από τις πιο ωραίες νύφες που έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Πρώτον, γιατί έχεις πολύ ωραία ανάστημα. Το μακιγιάζ θα σε αναδείξει ακόμα περισσότερο σαν Ήφη. Και φυσικά εμείς όλοι εδώ είμαστε για να χαρούμε και να απολαύσουμε αυτό το έθιμο. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω. Πώς αισθάνεσαι σαν Ήφη? Ακόμα δεν έχω αισθανθεί. Σε λίγο θα αισθανθώ και θα μπω μέσα στο κλίμα. Ο γαμπρός περιμένει, με ανυπομονησία. Ο γαμπρός ήθελε να μείνει χθες, αλλά τον απαγόρεψα. Λέω μία νύχτα χώρια. Έχω να πω ότι η γυναίκα σου είναι κουκλάρα. Ένα νηφικό, σου ξαναλέω ότι αραβωνιαστήκαν από πέρσι. Γιατί το αργήσαμε? Ένας χρόνος πέρασε και κορονοϊός, τώρα έχουμε και τη γρήπη. Είπατε να το επισπεύσουμε. Είπατε να το επισπεύσουμε, ναι. Λοιπόν, καλή βρισκιώτης. Ναι. Γέννημα Θρέμα. Ναι. Μένω Θεσσαλονίκη βέβαια, εκεί εργάζομαι, εκεί μένω. Αλλά κάθε χρόνο εδώ είμαστε. Αγαπάμε την καλή βρύση. Πάντα. Δεν μπαίνουμε σε σκηνοθεσία εμείς. Είμαστε. Άστα να πάνε είμαστε. Είμαστε, ναι. Το βλέπω το άστα να πάνε και το κρατάω σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα διαφορετικά σταφύλια. Ναι. Γιατί? Γιατί όσο πιο πολύ ποικιλία, τόσο πιο καλή σούρα. Η δουλειά μου είναι να πρέπει σουρωμένος, να κάνω κέφι, να σατιρίσω, να πειράξω. Από εδώ το χωριό Καλυβρισκιώτης. Ναι. Το ρώτησα πριν πόσα χρόνια είναι πρόεδρος και μου είπε 14 ολόκληρα χρόνια. 14 λοιπόν χρόνια εδώ, στην Καλή Βρύση, το έθιμο των παππούγερων. Και όχι μόνο, γιατί φαντάζομαι από τότε που γεννήθηκες και μεγάλωσες, ζούσες κάθε χρόνο αυτό το έθιμο, έτσι. Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε με αυτά τα δρόμενα. Είναι, νομίζω, η αποκορύφωση των εκδηλώσεών μας. Είναι κάτι μοναδικό. Σήμερα είναι η τρίτη μέρα του Διονυσιακού γάμου, η αναπαράσταση του Διονυσιακού γάμου. Ένας γάμος όπως γινόταν από τα παλιά, με διάφορους νεοτερισμούς, αλλά έχει κρατήσει την παλιά του μορφή. Σε ομοσπονδιακό προπονητή κατέταξε ο ΣΕΓΑΣ μετά από ένα σύστημα αξιολόγησης τον Παναγιώτη Γούλα, ο οποίος έχει αναδείξει πολλούς αθλητές με διακρίσεις στο πανελλήνιο, βαλκανικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Σε ομοσπονδιακό προπονητή για το 2022-2023 κατέταξε ο ΣΕΓΑΣ μέσα από ένα σύστημα αξιολόγησης τον κύριο Παναγιώτη Γούλα. Προπονητής και παιδαγωγός, ο Παναγιώτης Γούλας αποτελεί μέρος της προπονητικής ομάδας του ΟΦΚΑ ΣΕΡΙΣ από το 1990 έως και σήμερα, έχοντας στο ενεργητικό του πολλές επιτυχίες αθλητών του με διακρίσεις σε πανελλήνιο, βαλκανικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τον ΟΦΚΑ, η θέση του ομοσπονδιακού προπονητή είναι αποτέλεσμα της άρτιας επιστημονικής προπονητικής καθοδήγησης των αθλητών του κατά το 2022. Οι οποίοι είναι Ρούμτσιος Χρήστος, 110 μέτρα με εμπόδια, επίδοση 13,82. Πρώτος πανελληνίων νίκης στην κατηγορία K20, 18η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πρώτος βαλκανίων νίκης Κριστού Στίβου στα 60 μέτρα. Γιαννίκης Πασχάλης, άλμα σε ύψος, επίδοση 2,06. Πρώτος Βαλκανιονίκης και τρίτος Πανελληνιονίκης στην κατηγορία K18, 14η θέση στους πανευρωπαϊκούς, τρίτος Πανελληνιονίκης στην κατηγορία K20. Ελληνούδη Δανάη, άλμα σε ύψος, επίδοση 1,70. Τρίτη Βαλκανιονίκης K20 και δεύτερη Πανελληνιονίκη στην κατηγορία K20. Αλεξόπουλος Νικόλαος, δέκαθρο, επίδοση 6.375 βαθμούς. Πρώτος Πανελληνιονίκης στην κατηγορία K18, 19η θέση στους πανευρωπαϊκούς. Εμμανουηλίδης Φίλιππος, 400 μέτρα με εμπόδια, επίδοση 55,27. Τρίτος Πανελληνιονίκης στην κατηγορία K20 και πέμπτος στην K23, όριο για πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2020.
Αλεξόπουλος Παντελής, επίδοση 6.075. Δεύτερος Πανελληνιονίκης στην κατηγορία K18 και πρώτος στη διεθνή συνάντηση Ελλάς-Κύπρος. Μουρατίδης Κωνσταντίνος, άλμα σε ύψος, επίδοση 1.90. Πρώτος Πανελληνιονίκης στην κατηγορία K16 και τέταρτος στη διεθνή συνάντηση Ελλάς-Κύπρος. Εμμανουηλίδου Μαρία, άλμα σε μήκος, επίδοση 5.17 μέτρα, πρώτη Πανελληνιονίκης στην κατηγορία K16. Αλεξόπουλος Χρήστος, άλμα σε ύψος, επίδοση 1.99. Πέμπτος Πανελληνιονίκης στην κατηγορία K20 και K23. Μιλώντας στην κάμερα του επιλογές, ο κύριος Ιούμπας Ιωάννης, ταμείας της κεντρικής διοίκησης ΣΕΓΑΣ, αναφέρθηκε περισσότερο στην κατάταξη του κυρίου Γούλα ως ομοσπονδιακού προπονητή. Ο Παναγιώτης Γούλας, ένας εξαιρετικός φίλος, συνάδελφος, γυμναστής, για πολλά χρόνια συνεργάτης και ένας άνθρωπος που κοσμεί και την πόλη αλλά και το στάδιο, μετά από τις επιτυχίες των αθλητών του καθ' όλα αυτά τα χρόνια, σε κορυφαίο επίπεδο, σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ενέταξε πάρα πολλούς αθλητές και φέτος είχαμε τη χαρά να έχει αθλητές και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, όπως επίσης και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Μετά λοιπόν από όλες αυτές τις επιτυχίες και όλη αυτή την προσφορά του, η Ομοσπονδία, ο ΣΕΓΑΣ, πάρει απόφαση για να έχει τον Παναγιώτη Γούλα ως συνεργάτη ομοσπονδιακό προπονητή. Μία θέση που ο Παναγιώτης Γούλας την άξιζε μετά από όλα αυτά που σας είπα. Και ο κύριος Κεφαλίδης είναι ομοσπονδιακός. Ναι. Ο Σεραϊκός Στίβος είναι πάρα πολύ ψηλά σε πανελλήνιο επίπεδο. Ο ΣΕΡΕΣ-93 είναι το τρίτο σωματείο σε αξιολόγηση στην Ελλάδα και ο ΟΦΚΑ ΣΕΡΕΣ το 15ο σε έναν αριθμό σωματείων κοντά στα 300. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο Στίβος στη χώρα μας, στην πόλη μας, είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά, όπως και στη χώρα μας. Αυτές οι επιτυχίες και του Σάββατο Κεφαλίδη με την Ηλιάνα που κατέλαβε την πρώτη θέση, το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Ιερουσαλήμ πέρσι το καλοκαίρι, μια τεράστια επιτυχία και μια πολύ αξιόλογη εμφάνιση που έκανε το Σάββατο σε μια ημερίδα καθέτων αθλημάτων στην Θεσσαλονίκη, στο κλειστό των Αμπελοκήπων, με ένα πάρα πολύ μεγάλο ατομικό ρεκόρ που έφτασε στα 4.30. Με ένα ρεκόρ που υπολείπεται κατά 7 εκατοστά μόνο από το πανελλήνιο ρεκόρ της Κατερίνας Στεφανίδης στην κατηγορία των γυναικών K20. Και μάλιστα, ας μην ξεχνάμε ότι αυτό έγινε στην αρχή της χρονιάς, σε μια προπονητική ημερίδα. Εγώ ευελπιστώ ότι η Ηλιάνα φέτος θα καταφέρει να κάνει ένα πανελλήνιο ρεκόρ και μια πολύ καλή εμφάνιση και σε επίπεδο αγώνων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Λέγαμε και τον Παναγιώτη Γούλα ότι και ο Παναγιώτης είχε παιδιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Κάλι, στην Κολομβία, τον Ρούντσιο, τον Χρήστο, πολλά άλλα παιδιά σε εθνικές ομάδες όπως ο Πασκάλης Ουγεννίκης, πρόσφατα η Δανάη που έκανε και πανσεραϊκό ρεκόρ μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια στο ύψος και αυτήν στους αμπελόκηπους μαζί με την Ηλιάνα με ένα 76, μια πάρα πολύ μεγάλη επίδοση για ένα κοριτσάκι 18-19 χρονών. Πάρα πολλούς αθλητές και στη ΣΕΡΕΣ-93 και στον ΟΦΚΑ, πάρα πολλά παιδιά με τον Παναγιώτη και τον Σάββατο Κεφαλίδη, εξαιρετικοί δάσκαλοι. Να πάμε τα παιδιά μας στο στάδιο, να πάμε τα παιδιά μας στο Στίβο, γιατί πραγματικά είναι ένα σχολείο, είναι κλασική παιδεία ο Στίβος και μόνο να κερδίσουν έχουν από εκεί. Σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, ΣΕΡΕΣ.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.